υπάρχει η κυρία Βασιλάκου, θα αποφασίσει το σώμα βέβαια, έχει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που λέει ότι υπάρχει προθεσμία, μου το είχαν πει και στην αρχή, αλλά δεν είχαν φέρει την τοποθέτηση. Λοιπόν, θα μας πει ποιο είναι αυτό το κατεπήγον η κυρία Βασιλάκου και γιατί είναι αναγκαίο, διαβάστε και τον τίτλο. Τον τίτλο του θέματος, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ζητάω την τροποποίηση της αριθμού 78-2014 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ποιο? Είναι ένα θέμα για ένα πρόγραμμα. Θα έρθει ο κύριος... Ο κύριος ακριβώς... Δώστε μου να το διαβάσω, δώστε μου. Δεν το έχω. Εσύ το έχεις. Λοιπόν, βρείτε το και μιλάμε. Λοιπόν. Έχεις το πρόγραμμα. Λοιπόν. Την πρόταση. Κύριος ακριβώς... Εδώ είναι πάντως αυτό. Συνεννοηθείτε λοιπόν. Ένα το. Πάμε το θέμα το πράσινο. Το... Πού είναι ακριβώς, παιδί μου? Α, εδώ το έχω, εδώ είναι. Λοιπόν, ελάτε κύριε Βασιλάκου, διαβάστε τον τίτλο του προτινόμενου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, έγκριση σκοπιμότητας είναι για την προκήρυξη διαγωνισμού με θέμα διάγνωση της υφισταμένης κατάστασης του προγραμματισμού στην Αττική για την κλιματική αλλαγή και τους υγροτόπους. Στο πλαίσιο του έργου... Όχι, κύριε Βασιλάκου, τον τίτλο παρακαλώ διαβάζω. Αυτό διαβάζω. Ποιος είναι ο τίτλος? Έγκριση σκοπιμότητας αυτό. Για την προκήρυξη διαγωνισμού με θέμα διάγνωση της υφισταμένης κατάστασης του προγραμματισμού στην Αττική για την κλιματική αλλαγή και τους υγροτόπους. Αυτό το θέμα είναι στο πλαίσιο του έργου Origin Gate, ένα δομημένο δίκτυο για την ενσωμάτωση της γνώσης για το κλίμα στην πολιτική και στο χωρικό σχεδιασμό. Αυτό είναι ένα μέρος του προγράμματος, γιατί το πρόγραμμα ήδη έχει εγκριθεί. Παρακαλώ, μη συμφωνήσετε. Έχουμε τα εκτός. Δεν βάζουμε καθόλου χρήματα. Διαφωνούν. Κύριε Πρόεδρε, δεν απαιτείται κονδύλιο από την περιφέρεια Αττικής, είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό και απλώς ζητάμε την έγκριση σκοπιμότητας. Μπαίνουμε κατευθείαν για το κατεπήγον. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ, κατά, λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει να συζητήσει ως κατεπήγον το θέμα. Ελάτε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Η έγκριση ετησίου προγράμματος δράσης 2014 της Περιφέρειας Αττικής. Σας έχει διανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση η εισήγηση του κυρίου Αθανασιάδη με αριθμό πρωτοκόλλου 75931. Ο κύριος Αθανασιάδης έχει το λόγο. Το είπα και στην αρχική πρόταση, κύριε Πρόεδρε, όταν τον δικαιολόγησα για το θέμα του εκτός ημερησίας, ως εισήγηση, δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα άλλο. Παρακαλώ πολύ για την έγκριση του σώματος. Λοιπόν, υπάρχει αντίρρηση? Λοιπόν, αποχώρησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης Λαϊκής Σπήρωσης. Λοιπόν, μπαίνουμε σε ψηφοφορία. Είμαστε στην έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης 2014 της Περιφέρειας Αττικής. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά, λευκό. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, με πάνω από 51 ψήφους, το Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2014 της Περιφερειακής της Περιφέρειας Αττικής. Να γραφτεί η απόφαση στα πρακτικά. Επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Είμαστε στο θέμα ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Παρακαλώ. Λοιπόν, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Είμαστε στο πρώτο θέμα που είναι ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Έγκριση ετήσιο. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά, λευκό.
ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράση 2014 της Περιφέρειας Αττικής. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Θέμα 2, εκτός ημερήσιας διάταξης. Έγκριση σύναψη όρων με πάνω 51 ψήφους, είπαμε. Θέμα 2, έγκριση σύναψη όρων προγραμματική σύνδεση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΕΤΑΔ και του Δήμου Λαβαρετικής για την εκτέλεση του έργου με τίτλο Αποκατάσταση διατηρητού εκτίσματος για τη δημιουργία Μουσείου Κεραμικής Ακέλ Πάνος Βαλσαμάκης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λαύριο Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 846.954,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχετε αναμειχθεί μαζί με την πρόσκληση η εισήγηση. Όχι, σας έχετε αναμειχθεί. Εχθές σας έχει διανεμηθεί η εισήγηση του κυρίου Αθανασιάδη με πρωτοκόλλου 62993. Ο κύριος Αθανασιάδης έχει το λόγο. Ως εισήγηση, κύριε Πρόεδρε, πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης η κυρία Μαρούγκα και αναπληρωματικό της ο κύριος Δημόπουλος και δεύτερο μέλος της Επιτροπής η κυρία Καραίνδρου με αναπληρωματικό τον κύριο Καμένο. Υπάρχει αντίρρηση, δεν υπάρχει, μπαίνουμε σε ψηφοφορία κατευθείαν. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ, κατά, λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζει το θέμα 2 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί η απόφαση στα πρακτικά. Θέμα 3, με πάνω από 51 ψήφους. Θέμα 3, έγκριση σύναψη όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρουσίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο Αποκατάσταση οδοστρωμάτων του Δήμου Μαρουσίου συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχετε αναμειχθεί μαζί με την πρόσκληση η εισήγηση του κ. Αθανασιάδη. Μάλλον επαναλαμβάνω, λόγω της κούρασης. Σας έχετε αναμειχθεί η εισήγηση του κ. Αθανασιάδη με πρωτοκόλλο 74-272. Κ. Αθανασιάδης έχει το λόγο. Ως εισήγηση, πρόεδρος επιτροπής ο κύριος Πολυζωγόπουλος για το Μαρούσι και αναπληρωματικό του κυρία Αναγνωστοπούλου, Μαργαρίτα. Αναγνωστοπούλου. Και δεύτερο μέλος της επιτροπής η κυρία Καραίνδρου με αναπληρωματικό τον κύριο Καμένο. Μειώσαμε. Η γραμματεία, ωραία. Λοιπόν, υπάρχει αντίρρηση, μπαίνουμε κατευθείαν σε ψηφοφορία. Είμαστε στο θέμα 3, ψηφίζουμε σύμφωνα με την εισήγηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ, κατά, λευκό. Κατά, αποχή. Απέχει λοιπόν. Απέχει η Αττική Οικολογική Απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζει το θέμα 3 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Θέμα 4, εκτός ημερήσιας διάταξης. Έγκριση σύναψη όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρουσίου για το έργο δίκτυο αγώνων ευρύων περιοχής Ψαλιδίου συνολικού προϋπολογισμού 726.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχει αναμειχθεί μαζί με την πρόσκληση η εισήγηση του κ. Αθανασιάδη με πρωτοκόλλο 76-299. Ο κ. Αθανασιάδης έχει το λόγο. Και εδώ ως εισήγηση, πρόεδρος της Επιτροπής ο κύριος Κανελάκης και αναπληρωματικό μέλος ο κύριος Πολυζωγόπουλος και δεύτερο μέλος της Επιτροπής η κυρία Καραίνδρου με αναπληρωματικό της τον κύριο Καμένο. Λοιπόν, είμαστε στο τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει αντίρρηση, μπαίνουμε σε ψηφοφορία σύμφωνα με την εισήγηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ, κατά, λευκό. Απέχει Αττική Οικολογική Απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν, με πάνω από 51 ψήφους, το Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζει το θέμα 4 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα 5. Έγκριση σύναψη όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρουσίου για το έργο δίκτυο αποχέτευσης ουρίων περιοχής Νέας Λέσβου του Δήμου Μαρουσίου συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχει διανεμηθεί η εισήγηση του κ. Αθανασιάδη με πρωτοκόλλου 76-262. Ο κ. Αθανασιάδης έχει το λόγο. Ως εισήγηση, πρόεδρος Επιτροπής ο κ. Πολυζωγόπουλος ο Ανδρέας και αναπληρωματικότη ο κ. Κανελάκης και δεύτερο μέλος της Επιτροπής η κυρία Καραίνδρου με τον κύριο Καμένο αναπληρωματικό. Λοιπόν, σας έχει μισό λεπτό. Υπάρχει αντίρρηση, δεν υπάρχει, παίρνουμε κατευθείαν σε ψηφοφορία μας στο θέμα 5, εκτός ημερήσιας διάταξης. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ ως εισήγηση, υπέρ, κατά, λευκό. Απέχει Αττική Οικολογική Απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν, με πάνω από 51 ψήφους, το Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζει το θέμα 5 εκτός ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Θέμα
εκτός ημέρης της διάταξης 6, έγκριση σύναψης χώρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμή Ακτιριακή Σποδό Μέσα ΑΕ και του Δήμου Φιλής για το έργο βελτίωση συντήρησης κλειστού γυμναστηρίου Ζεφυρίου στην οδό Πέτρουλα και Δημοκρατία συνολικού προϋπολογισμού 185.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχετε ανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση η εισήγηση του κ. Αθανασιάδη με αυτό το κόλλο 74574. Ο κ. Αθανασιάδης έχει το λόγο. Ως εισήγηση, πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Λιώσης και αναπληρωματικό του κ. Γιαννικάκης και δεύτερο μέλος της Επιτροπής ο κ. Καμένος με αναπληρωματικό την κ. Γαλοπούλου. Υπάρχει αντίρρηση. Δεν υπάρχει. Παίρνουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά. Λευκό. Απέχει Αττική οικολογική απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο με πάνω από 51 ψήφους ψηφίζει το θέμα 6 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Θέμα 7. Έγκριση σύναψης χώρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αστροπύργου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο Συντήρηση οδών στο Δήμο Αστροπύργου συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχετε ανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση η εισήγηση του κ. Αθανασιάδη με αριθμό του κόλλου 77423. Ο κ. Αθανασιάδης έχει το λόγο. Και εδώ ως εισήγηση με πρόεδρο της Επιτροπής τον κύριο Λιώση και αναπληρωματικό του τον κύριο Γιαννικάκη και δεύτερο μέλος της Επιτροπής την κυρία Καραίνδρου με αναπληρωματικό του μέλος την κυρία Γαλοπούλου. Υπάρχει αντίρρηση. Όχι, μπαίνουμε κατευθείαν σε ψηφοφορία σύμφωνα με την εισήγηση στο εκτός ημέρης της διάταξης θέμα 7. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά, λευκό. Απέχει Αττική οικολογική απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν, το Περιφερειακό Συμβούλιο με πάνω από 51 ψήφους ψηφίζει το εκτός ημέρης της διάταξης θέμα 7 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Εκτός ημέρης της διάταξης θέμα 8. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση σύναψης χώρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχετε ανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση. Η εισήγηση του κ. Αθανασιάδη με αριθμό πρωτοκόλλου 77413. Ο κ. Αθανασιάδης έχει το λόγο. Ως εισήγηση, πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Γιαννικάκης και αναπληρωματικό του κ. Λιώσης και δεύτερο μέλος της Επιτροπής η κ. Καραίνδρου με αναπληρωματική την κ. Γαλοπούλου στο 8 που είναι η συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μάνδρας. Λοιπόν, υπάρχει αντίρρηση. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία σύμφωνα με την εισήγηση. Στο θέμα 8 είμαστε εκτός σημερινής διάταξης. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά. Λευκό. Απέχει Αττική οικολογική απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο με πάνω από 51 ψήφους ψηφίζει το θέμα 8 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί η απόφαση στα πρακτικά. Θέμα 9. Έγκριση σκοπιμότητας. Επαναλαμβάνω, θέμα 9 εκτός ημέρης της διάταξης. Έγκριση σύναψης χώρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο με τίτλο Σύνταξη μελέτης για την άρση επικοινωνιότητας του παραλιακού μήματος αλεποχωρίου προς Χήνο. Συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ. Σας έχει ανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση της εισήγησης του κ. Αθανασιάδη με αριθμό το κόλλο 77406. Ο κ. Αθανασιάδης έχει το λόγο. Ως εισήγηση, πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Λιώσης και αναπληρωματικό του κ. Γιαννικάκης και δεύτερο μέλος της Επιτροπής η κυρία Καραίνδρου με αναπληρωματικό μέλος την κυρία Αγαλοπούλου. Λοιπόν, υπάρχει αντίρρηση. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία στο 1 το θέμα εκτός σημερινής διάταξης σύμφωνα με την εισήγηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά. Λευκό. Απέχει Αττική οικολογική απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο με πάνω από 51 ψήφους ψηφίζει το θέμα το εκτός σημερινής διάταξης θέμα 9 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Θέμα εκτός σημερινής διάταξης 10. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση σύναψης χώρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο Βελτίωση οδοστρωμάτων Δήμου Αίγινας συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχει ανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση η εισήγηση του κ. Αθανασιάδη με αριθμό του κόλλου 72837. Κ. Αθανασιάδης έχει το λόγο. Ως εισήγηση, πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Βουδούρης και αναπληρωματικό του μέλος ο κ. Αξαρλής. Δεύτερο μέλος της Επιτροπής η κυρία Καραίνδρου με αναπληρωματικό τον κύριο Καμένο.
Είμαστε στο θέμα 10. Υπάρχει αντίρρηση. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία σύμφωνα στο θέμα 10. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία σύμφωνα με την ΕΣΥ. Ψηφίζουν υπέρ. Κατά, λευκό. Απέχει Αττική οικολογική απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν, με πάνω από 51 ψήφους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ψηφίζει το θέμα 10 σύμφωνα με την ΕΣΥ. Να γραφτεί η απόφαση στα πρακτικά. Εκτός σημερινής διάταξης θέμα 11. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση είναι αψηφιόμενο προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βρυλισσίων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο Βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Βρυλισσίων συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχει διανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση. Η εισήγηση του κ. Αθανασιάδη με αυτό το κόλλο 76252. Κ. Αθανασιάδης έχει το λόγο. Ως εισήγηση, πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Κανελάκης και αναπληρωματικό η κυρία Αναγνωστοπούλου η Μαργαρίτα. Και δεύτερο μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης η κυρία Καραίνδρου με αναπληρωματικό τον κύριο Καμένο στα Βρυλίσσια. Είμαστε στο θέμα εκτός σημερινής διάθεσης στις 11. Υπάρχει αντίρρηση. Ποιοι ψηφίζουν? Μένουμε σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά? Λευκό. Απέχει Αττική οικολογική απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν, με πάνω από 51 ψήφους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ψηφίζει το εκτός σημερινής διάταξης θέμα 11 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Εκτός σημερινής διάταξης θέμα 12. Έγκριση είναι αψηφιόμενο προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τριζινίας για το έργο ανάπλασης στην πόλη Γαλατά περί τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Συνολικού Προϋπολογισμού 170.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχει διανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση η εισήγηση του κ. Αθανασιάδη με αυτό το κόλλο 75485. Κ. Αθανασιάδης έχει το λόγο. Ως εισήγηση, πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Αξαρλής και αναπληρωματικό μέλος ο κ. Βουδούρης. Δεύτερο μέλος της Επιτροπής η κυρία Γαλοπούλου και αναπληρωματικό ο κύριος Καμένος. Υπάρχει αντίρρηση, είμαστε εκτός σημερινής διάταξης θέμα 12. Μπαίνουμε κατευθείαν σε ψηφοφορία σύμφωνα με τη ζήτηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά? Λευκό. Απέχει Αττική οικολογική απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν, με πάνω από 51 ψήφους στο Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζει το θέμα 12 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Θέμα εκτός σημερινής διάταξης 13. Έγκριση είναι αψηφιόμενο προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Μεγαρέων και του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων για το έργο συντήρηση και αποκατάσταση Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχει διανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση η εισήγηση του κ. Αθανασιάδη με αυτό το κόλλο 78024. Ο κ. Αθανασιάδης έχει το λόγο. Ως εισήγηση, πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Λιώσης και αναπληρωματικό του μέλος ο κ. Γιαννικάκης και δεύτερο μέλος της Επιτροπής η κ. Γαλοπούλου με αναπληρωματικό τον κ. Καμένο. Η κυρία Πιπηλή έχει το λόγο. Σε σχέση με τον αναπληρωματικό κ. Αθανασιάδη, λόγω της εντοπιότητας και αν δεν έχει πρόβλημα η παράταξη του κ. Κικίλια, θα ήθελα να μπω αναπληρωματικό μέλος. Λοιπόν, άρα να τροποποιήσουμε την πρόταση για να τη γράψει λίγο. Ναι, ξαναπέστε την πρόταση συνολικά. Πρόεδρος της Επιτροπής ο κύριος Λιώσης και αναπληρωματικό μέλος ο κύριος Γιαννικάκης και δεύτερο μέλος της Επιτροπής η κυρία Πιπηλή με αναπληρωματικό τον κύριο Καμένο. Πόσο σε παραλάβετε, παρακαλώ. Πρόεδρος της Επιτροπής στο θέμα εκτός ημερησίας 13 που αφορά τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων ο κύριος Λιώσης και αναπληρωματικό μέλος ο κύριος Γιαννικάκης και δεύτερο μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης η κυρία Πιπηλή με αναπληρωματικό της τον κύριο Καμένο. Λοιπόν, υπάρχει αντίρρηση. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία σύμφωνα με την εισήγηση στο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα 13. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά? Λευκό. Απέχει Αττική οικολογική απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν, με πάνω από 51 ψήφους, το Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζει το θέμα 13 εκτός σημερινής διάταξης σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Θέμα εκτός σημερινής διάταξης 14. Έγκριση είναι αψηφιόμενο προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστρίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο Επίστρωση δημοτικών δρόμων Αγκιστρίου με κυβόληθου συνολικού προϋπολογισμού 455.100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχει διανεμηθεί η εισήγηση
του κ. Αθανασιάδη με αριθμό του κόλλου 75-507. Ο κ. Αθανασιάδης έχει το λόγο. Ως εισήγηση, κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρες της Επιτροπής ο κ. Αξαρλής ο Γιάννης και αναπληρωματικό μέλος ο κ. Τσιρίδης και δεύτερο μέλος της Επιτροπής η κυρία Αγαλοπούλου με αναπληρωματικό την κυρία Καραΐνδρου. Λοιπόν, υπάρχει αντίρρηση. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία στο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα 14 σύμφωνα με την εισήγηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ, κατά, λευκό, απέχει αρχική οικολογική απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν, με πάνω από 51 ψήφους ψηφίζεται το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα 14 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Εκτός ημερησίας διάταξης θέμα 15. Έγκριση σύναψεων προγραμματική σύμβαση μεταξύ τη Περιφέρεια Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο Βελτίωση τμήματων οδοστρώματος διαφόρων δρόμων του Δήμου Μεταμόρφωσης συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχει διανεμηθεί η εισήγηση του κ. Αθανασιάδη με αριθμό του κόλλου 78-915. Ο κ. Αθανασιάδης έχει το λόγο. Ως εισήγηση, Πρόεδρος Επιτροπής ο κ. Κανελάκης και αναπληρωματικό του μέλος ο κ. Πολυζωγόπουλος. Και δεύτερο μέλος της Επιτροπής η κυρία Καραΐνδρου με αναπληρωματικό τον κύριο Καμένο. Λοιπόν, υπάρχει αντίρρηση. Όχι, μπαίνουμε κατευθείαν σε ψηφοφορία στο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα 15 σύμφωνα με την εισήγηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ, κατά, λευκό, απέχει αρχική οικολογική απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν, με πάνω από 15 ψήφους στο Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζει το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα 15 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Εκτός ημερησίας διάταξης θέμα 16. Έγκριση συναψιών προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Σαλαμίνας συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχει διανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση. Όχι, λάθος εδώ, μαζί με την πρόσκληση. Σας έχει διανεμηθεί η εισήγηση του κυρίου Αθανασιάδη με αρχικό κόλλο 78-008. Ο κύριος Αθανασιάδης έχει το λόγο. Ως εισήγηση, Πρόεδρος της Επιτροπής ο κύριος Βουδούρης και αναπληρωματικό του μέλος ο κύριος Αξαρλής και δεύτερο μέλος της Επιτροπής η κυρία Γαλοπούλου με αναπληρωματικό της τον κύριο Καμένο για τη Σαλαμίνα. Είμαστε στο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα 16. Υπάρχει αντίρρηση. Δεν υπάρχει. Μπαίνουμε κατευθείαν σε ψηφοφορία στο εκτός ημερησίας θέμα 16 σύμφωνα με την εισήγηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ, κατά, λευκό. Απέχει αρχική οικολογική απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία με πάνω από 51 ψήφους, το Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζει το θέμα 16 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Εκτός ημερησίας διάταξης θέμα 17. Έγκριση συναψιών προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τριζινίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο Αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Τριζινίας συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχει διανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση η εισήγηση του κ. Αθανασιάδη με αρχικό κόλλο 75-494. Ο κ. Αθανασιάδης έχει το λόγο. Ως εισήγηση για το θέμα του οδικού δικτύου του Δήμου Τριζινίας, Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Τσιρίδης και αναπληρωματικό του κ. Βουδούρης και δεύτερο μέλος της Επιτροπής η κυρία Γαλοπούλου με αναπληρωματικό της τον κ. Καμένο. Υπάρχει αντίρρηση. Είμαστε στο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα 17. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία σύμφωνα με την εισήγηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ, κατά, λευκό. Απέχει αρχική οικολογική απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν με πάνω από 51 ψήφους στο Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζει το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα 17 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Εκτός ημερησίας διάταξης θέμα 18. Έγκριση συναψιών προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Τριζινίας για το έργο ανακατασκευή γέφυρας ψήφτρας συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σας έχει διανεμηθεί η εισήγηση του Περιφερειακού εισήγηση του κ. Αθανασιάδη με αριθμό του κόλλου 75-476. Ο κ. Αθανασιάδης έχει το λόγο. Ως εισήγηση στο θέμα 18 για την ανακατασκευή της γέφυρας της Ψήφτας, Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Βουδούρης και αναπληρωματικό ο κ. Τσιρίδης. Και δεύτερο μέλος της Επιτροπής ο κ. Καμένος με αναπληρωματικό την κυρία Αγαλοπούλου.
Υπάρχει αντίρρηση. Δεν υπάρχει. Μπαίνουμε κατευθείαν σε ψηφοφορία στο εκτός ημέρης της διάταξης θέμα 18, σύμφωνα με την εισήγηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά. Λευκό. Απέχει αρχική κολογική απάντηση. Κατά πλειοψηφία λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο, πάνω από 51 ψήφους, ψηφίζει το εκτός ημέρης της διάταξης 18, σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Εκτός ημέρης της διάταξης θέμα 19. Τροποποίηση παρήθμων 78 του 2014, απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Σας έχει σταλεί η εισήγηση της κυρίας Βασιλάκου με αριθμό του χώλου 76-128. Η κυρία Βασιλάκου έχει το λόγο. Το Εράσμους. Την τροποποίηση, κύριε Βασιλάκου. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ να τροποποιηθεί υπαριθμόν 78-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ως εξής. Από τις 60.000 να γίνει 65.507,96 βρεμένο ΦΠΑ και να συμπληρωθεί στον κεντρικό, βόρειο, νότιο και δυτικό τομέα Αθηνών και το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΔΕΣΕ, καθώς και σε πάρκα και άλλες αρμοδιότητες περιφέρειας Αττικής. Είναι η αποψήλωση. Δηλαδή αλλάζει όσον αφορά το ποσό από τις 60.000 σε 65.507,96 περιλαμβάνω ΦΠΑ και να προσθεθεί και το δικό δίκτυο της αρμοδιότητας της ΔΕΣΕ. Α, είναι για ένα. Είναι, ναι, αλλάζει ένα ποσό. Ναι, ναι. Και γίνεται 65. Αλλάζει ο τρόπος. Όχι, όπως είναι. Όχι, με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, ναι, με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει. Υπάρχει αντίρρηση. Είμαστε στο εκτός ημέρης της διάταξης θέμα 19. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία σύμφωνα με την εισήγηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά. Λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζει το θέμα 19 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί η απόφαση στα πρακτικά. Κύριε Πρόεδρε, να συμπληρωθεί η ΔΕΣΕ, γιατί δεν είναι στην εισήγηση η ΔΕΣΕ. Γι' αυτό το... Ψηφίσαμε τώρα. Κύριε Βασιλάκου. Λοιπόν, θέμα 20. Εκτός ημέρης της διάταξης 20. Έγκριση υποβολής πρότασης για συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2013 πρόγραμμα Εράσμους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας έχει διανεμηθεί μαζί με την πρόσκληση. Μπερδεύομαι και λέω συνέχεια με την πρόσκληση. Αυτό είναι εκτός. Σας διανεμήθηκε χθες. Σας έχει διανεμηθεί η εισήγηση του κυρίου Μπάστα. Εισήγηση του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπάστα με αριθμό το κόλλο 75-855. Ο κ. Μπάστας έχει το λόγο. Πολύ σύντομα και συνοπτικά, με αφορμή την πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στατικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, στο πρόγραμμα Erasmus Plus, ο ANSET, ο φορέας που έχει κάτω την ομπρέλα του πάνω από 1.000 κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ιταλία, απέστειλε στην περιφέρεια έτοιμα συνεργασίας σε ευρωπαϊκό έργο με αντικείμενο την υποστήριξη και την αύξηση των ικανοτήτων ατόμων που απασχολούνται σε τομείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας με όρους καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας. Το Erasmus είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα. Το Erasmus Plus είναι το νέο πρόγραμμα για τη νέα προγραμματική περίοδο. Στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στο εξοικονομισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Μέσω αυτού του προγράμματος, πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα, καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό. Επίσης, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, με απότερο σκοπό να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Αυτό το πρόγραμμα που θα καταδεθεί εστιάζει στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει δείξει ήδη ότι έχει ένα έντονο ενδιαφέρον για να υποστηρίξει την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Έχουμε δημιουργήσει την θερμοκοιτίδα στο ληστιατρίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Συμμετέχουμε σε σύμπραξη που αφορά τον κεντρικό μηχανισμό στήριξης της κοινωνικής οικονομίας και έχουμε κάνει και πραγματική σύμπραξη με το είναι The Vim, για να υποστηρίξουμε ένα κέντρο στην Ακαδημία Πλάτωνας λειτουργίας της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με έμφαση στον κοινωνικό τομέα. Για να μην σας κουράζω, σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα,
το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να υποστηρίξει τους κοινωνικούς επιχειρηματίες σε στόχους όπως είναι η επιλογή καλών πρακτικών και επιτυχημένων παραδειγμάτων, η δημιουργία μηχανισμού για τη μεταφορά και ενσωμάτωση καλών πρακτικών στο σύστημα. Είναι μια πιλωτική δράση και το σημαντικό είναι ότι συμμετέχουν σε αυτή τη σύμπραξη εκτός από εμάς άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες. Επικεφαλής είναι αυτός ο οργανισμός που σας είπα, την Ιταλία, που έχει, είναι ομπρέλα για 1000 κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Συμμετέχει η Τοσκάνη, η Περιφέρεια του Βενέτο, η Βουλγαρία, η Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία. Αφορά ένα προπολογισμό της τάξης των 500.000 ευρώ και η Περιφέρεια Αττικής έχει ένα προπολογισμό της τάξης του 10% επί του συνολικού προπολογισμού. Έπρεπε να έρθει με το κατεπήγον, δυστυχώς, γιατί μέχρι τέλος του μήνα λίγη προθεσμία, που είχαμε τη δυνατότητά μας για να καταθέσουμε την πρόταση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε. Υπάρχει τοποθέτηση εδώ στο Εράσμος, όχι. Λοιπόν, είμαστε στο εκτός ημέρης της διάταξης θέμα 20, μπαίνουμε σε ψηφοφορία. Καινούργια συνυποψηφιότητα. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία σύμφωνα με την εισήγηση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά. Είμαστε εκτός ημέρης της διάταξης θέμα 20. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά. Λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζει το εκτός ημέρης της διάταξης θέμα 20 σύμφωνα με την εισήγηση. Να γραφτεί η απόφαση στα πρακτικά. Εκτός ημέρης της διάταξης. Ομόφωνα, έτσι. Εκτός ημέρης της διάταξης θέμα 21. Λοιπόν, συζήτηση σχετικά με πρόβλεψη στο νέο ρυθμιστικό μιας περιμετρικής γραμμής μετρό. Ο κύριος Γιώργος Δημαράς έχει το λόγο. Θα παρακαλέσω τους χειριστές και του προτζέκτορα να προβάλλουν το σχέδιο της περιμετρικής γραμμής. Στο κατατεθέν νομοσχέδιο για το ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής προβλέπονται νέες μελλοντικές επεκτάσεις του μετρό και οι προβλεπόμενες επεκτάσεις είναι νέες γραμμές ακτινοτά διατεταγμένες από το κέντρο προς την περιφέρεια ή είναι επεκτάσεις των υφισταμένων γραμμών. Αυτό που λείπει στην Αττική είναι μια περιμετρική γραμμή που θα περνάει από τα κεντρικά σημεία πλατείες των προαστίων πόλεων. Οι υφιστάμενες γραμμές ακολουθούν κυρίως οδικούς άξονες και δεν περνούν από τα κέντρα των περιφερειών, των περιφερειακών δήμων. Έτσι οι κάτοικοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν άλλο μέσο μετακίνησης προς τους σταθμούς του μετρό και συνήθως χρησιμοποιούν το ΙΟΤΑΧΗ, επιβαρύνοντας το κυκλοφοριακό φόρτο και προσθέτοντας ρήπους στην πόλη. Η μεγαλύτερη σε μήκος από τις νέες προβλεπόμενες γραμμές μετρό ακολουθεί τη Λεωφόρο Κηφισίας και οι νέοι σταθμοί θα είναι πάλι έξω από τα κέντρα των πόλεων. Έτσι, μια σειρά δήμων όπως η Καλλιθέα, η Νέα Σμύρνη, η Κεσαριανή, ο Χολαργός, ο Παπάγος, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη, Νέα Φιλαδέλφια, η Άγια Ανάργυρη θα στερούνται σταθμό μετρό στα πιο κεντρικά σημεία τους. Η έλλειψη περιμετρικής γραμμής μετρό κάνει πιο χρονοβόρες και ενεργοβόρες τις μετακινήσεις. Για παράδειγμα, για να μετακινηθεί κάποιος με μετρό από την πλατεία Χαλανδρίου στη γειτονική Καλογρέζα ή τη Φιλαδέλφια, θα χρειάζεται να πάει με ΙΟΤΑΧΗ ή άλλο μέσο σε ένα σταθμό μετρό και στη συνέχεια να ταξιδεύσει στο κέντρο της Αθήνας και να γυρίσει στη Νέα Ιωνία ή τη Νέα Φιλαδέλφια. Και από εκεί πάλι να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο μεταφοράς για το σπίτι του. Εάν δεν γίνει πρόβλεψη, θέλω να το προσέξετε αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν δεν γίνει πρόβλεψη για περιμετρική γραμμή μετρό στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής που είναι στη Βουλή, θα με παρακολουθήσετε? Παρακαλώ, άνθρωποι είμαστε. Παρακαλώ, είναι σημαντικό το θέμα, είμαστε κουρασμένοι, αλλά αξίζει. Αξίζει. Παρακαλώ, η ομάδα του δυτικού τομέα, παρακαλώ. Εάν δεν γίνει λοιπόν πρόβλεψη... Ο δυτικός τομέας. Λοιπόν, ελάτε κύριε Δημαρά. Εάν δεν γίνει πρόβλεψη για περιμετρική γραμμή μετρό στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο που είναι τώρα στη Βουλή, γι' αυτό έχει σημασία, είναι τώρα στη Βουλή, στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Οι περιμετρικοί δήμοι θα συνεχίσουν να δέχονται τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στα ρυπαίνοντα οχήματα και οι μετακινήσεις θα κοστίζουν ακριβά στον πολίτη και στο περιβάλλον. Όσα λέγονται για βιώσιμη κινητικότητα θα μένουν λόγια κενά περιεχομένου.
Η περιμετρική γραμμή πρέπει να σχεδιαστεί τώρα και να περιλαμβάνεται στο ρυθμιστικό σχέδιο, έστω και αν καθυστερήσει η κατασκευή της. Η χάραξη της νέας γραμμής πρέπει να ληφθεί υπόψη, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, και στη μελέτη άλλων προβλεπομένων επεκτάσεων. Γιατί θα πρέπει ο ένας σταθμός να μπορεί να συνδέεται με τον άλλον. Επειδή η επόμενη πιθανή τροποποίηση του ρυθμιστικού σχεδίου δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει, είναι απόλυτη ανάγκη να περιληφθεί τώρα η περιμετρική γραμμή στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής. Για αν δεν υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα χρήματα, η προτινόμενη γραμμή μετρό μπορεί να γίνει τμηματικά για την πρώτη φάση σε μορφή ενός πετάλου. Για να δοθεί μια εικόνα και να κατανοηθεί καλύτερα η αναγκαιότητα και η εξυπηρετήση των πολιτών, σχεδιάστηκε και μια ενδεικτική γραμμή από μένα της προτινόμενης γραμμής μετρό πάνω στο χάρτη που τη βλέπετε στον προτζέκτορα. Γι' αυτό προτείνω να ψηφιστεί μια απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο η εξής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής υιοθετεί την πρόταση πρόβλεψης στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής περιμετρικής γραμμής μετρό, που θα εξυπηρετεί μια σειρά περιφερειακών δήμων στα πιο κεντρικά του σημεία πλατείας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δήμοι Πόλης, Νέα Σμύρνη, Κεσαριανή, Παπάγου, Χολαργός, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη, Νέα Φιλοδέλφια, Άγια Ανάργυρη κλπ. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη να ενημερώσει όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τα αντίστοιχα υπουργεία, υπηκά, μεταφορών κλπ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπάρχει τοποθέτηση εδώ. Ομόφωνα. Η διοίκηση συμφωνεί. Λοιπόν, μπαίνουμε σε ψηφοφορία λοιπόν. Σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Δωμαρά, ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά, λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο, τι κάνει? Μισό λεπτό. Υιοθετεί την πρόταση πρόβλεψη σχεδιασμού περιμετρικής γραμμής μετρό στην Αττική. Λοιπόν, να γραφτεί η απόφαση στα πρακτικά. Τελευταίο θέμα εκτός σημερινής της διάταξης είναι το θέμα έγκριση σκοπιμότητας για την προκήρυξη διαγωνισμού με θέμα διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης του προγραμματισμού στην Αττική για την κλιματική αλλαγή και τους υγροτόπους στο πλαίσιο του έργου Orient Gate, ένα δομημένο δίκτυο για την ενσωμάτωση της γνώσης για το κλίμα στην πολιτική και στον χωρικό σχεδιασμό. Λοιπόν, ποιος είναι ο σύγκριτης, πού είναι ο κύριος Ακρίβος? Για έλατε, κυρία Βασιλάκου, και ο κύριος Ακρίβος. Ο κύριος Ακρίβος. Ελάτε, κύριε Ακρίβο. Πρόκειται για την έγκριση σκοπιμότητας του ήδη υφιστάμενου προγράμματος Orient Gate για την συγκεκριμένο πρόχειρο διαγωνισμό, στο οποίο είναι το ποσό 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο ήδη έχει περάσει και τώρα αυτή τη στιγμή είναι μόνο η έγκριση σκοπιμότητας για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του συγκεκριμένου έργου. Το θέμα είναι τι ζητάτε να αποφασίσουμε εμείς εδώ σήμερα. Την έγκριση της σκοπιμότητας για την υλοποίηση του συγκεκριμένου πρόχειρου διαγωνισμού. Την έγκριση σκοπιμότητας για την προκήρυξη του διαγωνισμού, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Τα λεφτά έχουν εγκριθεί μέσα στο πρόγραμμα του Orient Gate. Μέσα στο πρόγραμμα που έχουμε ψηφίσει. Ακριβώς. Άρα μην μια έγκριση σκοπιμότητας θέλετε. Μόνο έγκριση σκοπιμότητας. Εντάξει, λοιπόν. Υπάρχει αντίρρηση? Δεν υπάρχει. Μπαίνουμε λοιπόν σε ψηφοφορία. Σύμφωνα με την εισήγηση, είμαστε στο εκτός σημερινής της διάταξης θέμα. Μισό λεπτό, έχω μπερδευτεί. Θέμα 22. Όχι, είμαστε στο θέμα 26. Θέμα 26. Λοιπόν. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία. Το βάλαμε ψηφοφορία. Το βάλαμε, το κάνουμε. Το ψηφίσαμε. Ας το ξαναβάλουμε. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ, κατά, λευκό, ομόφωνα του Περιφερειακού Συμβούλιου ψηφίζει το θέμα να γραφτεί απόφαση στα πρακτικά. Λοιπόν, τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 22, εκτός ημερήσιας διάταξης 23, εκτός ημερήσιας διάταξης 24 αποσύρθηκαν. Και πάμε στο εκτός ημερήσιας διάταξης 25, που είναι έγκριση δικαιολόγηση απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Ο κύριος Βαρελάς ζήτησε να δικαιολογηθεί η απουσία του για οικογενειακούς λόγους.
Ζήτησα να δικαιολογηθεί η απουσία του ακόμα για οικογενειακούς ο κύριος Βαρεμένος λόγω υποχρεώσεων στη Βουλή, ο κύριος Ηλίας για οικογενειακούς λόγους και ο κύριος Σαμόλης για οικογενειακούς λόγους. Και ο κύριος Βαρελάς είπαμε για λόγους υγείας. Λοιπόν, όχι, ο κύριος Βαρελάς για οικογενειακούς. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία λοιπόν για την δικαιολόγηση των απουσιών των περιφερειακών συμβούλων που σα διάβασα. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ, κατά, λευκό, ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίνει τη δικαιολόγηση της απουσίας των Περιφερειακών Συμβούλων από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Ο κύριος Περιφερειάρχης έχει το λόγο. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από μια πολύ ωραία συνεδρίαση, φτάσαμε στο τέλος μιας περίοδου που κράτησε περίπου 3,5 χρόνια και θέλω να σε ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, για τις επιτυχίες τις οποίες είχαμε όλοι μαζί, καθώς επίσης και για την σύνεση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε από κοινού. Βεβαίως, όταν τελειώνει μια θητεία, αναλογιζόμαστε όλοι τα σύν και τα πλήν. Σε αυτά, ό,τι και να πούμε εμείς, ο καθένας θα υποστηρίξει τα δικά του. Ο καλύτερος κριτής για να κρίνει το έργο μας, αλλά και το έργο των υπολείπων παρατάξεων, από όποιο θεσμικό ρόλο και να είχανε, είναι οι πολίτες. Είναι η κοινωνία ίδια. Άρα λοιπόν, οδηγούμεθα στις εκλογές στις 18 Μαΐου και σε επαναληπτικές 25 Μαΐου. Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους μαζί, θέλω να σε ευχηθώ καλή επιτυχία, γεμάτο υγεία και δύναμη και να μπορέσουμε να προσθέσουμε όλοι μαζί ακόμη κάτι περισσότερο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε πράξη αυτά τα οποία είχαμε πει και ως παράταξη αλλά και ως πρόσωπα, ότι ανοίγουμε ως το δυνατόν περισσότερο το θέμα της συμμετοχής από αυτοδιοικητικούς στην παράταξή μας και με αυτές τις λίγες σκέψεις, γιατί δεν είναι ώρα για περισσότερα λόγια, να σας πω ότι κατεβαίνουμε σε εκλογές, όπως το γνωρίζετε ήδη περισσότεροι, με αυτοδιοικητικό κριτήριο και με άνοιγμα στην κοινωνία και περιμένουμε την κρίση κοινωνίας. Καλό Πάσχα, καλή δύναμη, καλό τρέξιμο και καλή επιτυχία σε όλους μαζί και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά. Ο κύριος Περιφερειάρχης καταθέτει για τα πρακτικά τα δελτία τύπου από την προηγούμενη συνεδρίαση μέχρι σήμερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας εύχομαι και εγώ καλό Πάσχα. Και από το Προεδρείο συνολικά, καλό Πάσχα και καλή επιτυχία σε όσους θα κατέβουν τις εκλογές. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται συνεδρίαση. Καλό βράδυ.